Τσίκα, ο κύριος Τουλουπίδης θα μας τοποθετηθεί στο θέμα του αν η εξωσωματική λιθοτριψία θα πρέπει να περιοριστεί. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει περισσότερες ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις ή περισσότερες ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις. Γενικά όμως μήπως θα πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό των αρρώστων τους οποίους στέλνουμε για πολύ μικρούς λίθους, για εξωσωματική λιθοτριψία, για ένα μικρό λίθος στον κάτω κάλικα, ίσως για ένα πολύ μεγάλο λίθο, μήπως το παρακάνουμε κι εμείς. Ωραία. Λοιπόν, καλή σας μέρα και από μένα. Κύριε Χατζηχρήστου, συγχαρητήρια και για την ιδέα και για την όλη διοργάνωση. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, τι να την κάνω την ελκυστική γυναίκα, αν ενδεχόμενα είναι φορέα σεξουαλικού μεταδιδόμενου νοσήματος και δεν μπορώ να την ακουμπίζω. Θεωρητικά, ορίστε, κοίταξε, νομίζω ότι έβαλε το βυζί και θα μας εντυπωσιάσει. Δεν γίνεται, εντάξει. Λοιπόν, θεωρητικά η εξωσωματική λιθοτριψία, όπου έχει ένδειξη, έχει αποτελέσματα συγκρίσιμα με τις επεμβατικές μεθόδους, ενώ η ίδια είναι ελάχιστα επεμβατική, ασφαλής, χωρίς ανάγκη αναισθησίας και ασθενής μπορεί να αντιμετωπιστεί ως εξωτερικός. Ας δούμε όμως αν όλα πραγματικά είναι αυτά ακριβή και αν πραγματικά τα αποτελέσματά της είναι συγκρίσιμα με τις επεμβατικές μεθόδους. Σύμφωνα με τις κατεσβητήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας, η εξωσωματική λιθοτριψία είναι πρώτη επιλογή για λίθους νεφρούς ασβεστούχους οικισθήνης, μικρότερο, όπως ακούσατε, από 2 εκατοστά, για λίθους ουρικού οξέου σε συνδυασμό με αλκαλοποίηση από το στόματος, για όλους τους λίθους του ουρτή ανεξάρτητα μεγέθους και θέσεως και μάλιστα θεωρείται ισάξια με την ουρετηροσκοπική λιθοτριψία στο κάτω τριτημόριο και ως συνδυαστική θεραπεία με τη διαδερμική για την αντιμετώπιση των κοραλιδών λίθων του νεφρού. Συνεπώς, η εξωσωματική λιθοτριψία δεν είναι καλύτερη λύση και δεν θα πρέπει να προτείνεται σε νεφρικούς λίθους πάνω από 2 εκατοστά και ιδιαίτερα σε φλεγμονώδεις λίθους αυτού του μεγέθους, όπου η διαδερμική λιθοθρυψία έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και ιδιαίτερα στους φλεγμονώδεις λίθους, όπου όπως ξέρετε είναι πολύ σημαντικό να καθαρίσουμε τον νεφρό από όλα τα συγκρίματα για να αποφύγουμε την επανεμφάνιση του προβλήματος. Έτσι, αν χτυπήσουμε ένα λίθο μεγάλο μεγέθος, δείτε τι μπορεί να συμβεί. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστεί να τοποθετήσουμε ένα πικτέλι. Δεύτερον, θα σχηματιστεί μια λιθιασική άλλος, το Stein Straße το γνωστό, το οποίο θα βουλώσει το στεν και αντιμετά να χρειαστεί να το αλλάξουμε το στεν. Και αντιμετά να χρειαστεί να το αλλάξουμε το στεν. Στον κύριο Κατσίκα το στέλνουμε. Λοιπόν, και φυσικά δεν τελειώσαμε με την πέτρα, αφού έχει μείνει ένα υπόλοιμα του λίθους στον κάτω κάλικα. Αντίθετα, αν έχουμε ένα λίθο μεγέθους 2 με 4 εκατοστά, 2,4 εκατοστά, η διαδερμική λιθοτριψία είναι μια επέμβαση που δίνει ένα καθαρό αποτέλεσμα. Ας δούμε όμως μερικές από τις κλασικές ενδείξεις της εξωσωματικής λιθοτριψίας. Είναι γνωστό ότι η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη σκληρότητα του λίθου. Δηλαδή, αυτή η σκληρή λίθη του μονοειδρικού οξαλικού ασβεστίου, του μπρουσίτη, η λίθη της κυστήνης, λόγω σκληρότητας, χρειάζονται περισσότερες συνεδρίες και έχουν χαμηλότερα ποσοστά ελεύθερου λίθου. Δυστυχώς, το 40 με 50% των ασθενών έχουν λίθους που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Επίσης, το 75% των ασθενών με λίθους κυστήνης έχουν λίθους μεγάλου μεγέθους, πάνω από 25 χιλιοστά και συνεπώς κρίνονται ακατάλληλοι για την εξωσωματική λιθοθρυψία. Επίσης, είναι γνωστό ότι η αποτελεσματικότητα της εξωσωματικής λιθοθρυψίας εξαρτάται από τη θέση του λίθου. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για τους λίθους της κάτω καλλικικής ομάδας. Πρόσφατες προοπτικές μελέτες έχουν θέσει υπό αφισβήτηση το πραγματικό ποσοστό ελεύθερων λίθου μετά από εξωσωματική λιθοθρυψία, που κυμαίνεται γύρω στο 28%. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι για λίθους πάνω από ένα εκατοστό στον κάτω πόλο του νεφρού, η εξωσωματική δεν είναι μέθοδος εκλογής, γιατί τα ποσοστά της ελεύθερου λίθου είναι πολύ χαμηλά. Αυτό το πράγμα
έρχεται να επιβεβαιώσει και αυτή η αμερικάνικη πολυκεντρική τυχεοποιημένη μελέτη παρά τον μικρό αριθμό των ασθενών. Έτσι, οι αποτελέσματα για λίθος του κάτω πόλου πάνω από ένα εκατοστό είναι εμφανής η υπεροχή της διαδερμικής, 91% όσον αφορά το ποσοστό του ελεύθερου λίθου. Μάλιστα, χρειάζεται διπλάσια ανάγκη επαναληπτικής συνεδρίας στην εξωσωματική και ακόμη περισσότερο εφταπλάσια, 2 14, ανάγκη για επικουρικές επεμβάσεις, τοποθέτηση στέντ, νεφροστομίας κλπ. Βλέπουμε ένα μεγάλο λίθο του κάτω πόλου, όπου με την διαδερμική επέμβαση μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό. Στη διεθνή βιβλιογραφία, όπως ξέρετε, υπάρχει ο όρος CIRF για να χαρακτηρίσει αυτά τα υπολοιπόμενα συγκρίματα του λίθου που είναι κάτω από 4 χιλιοστά. Σήμερα οι περισσότεροι πάντως συμφωνούν ότι αυτά τα συγκρίματα δεν είναι τόσο αθώα. Μπορούν να προκαλέσουν κολλικό, διάταση και να απαιτήσουν πρόσθετες ενέργειες, τοποθέτηση επιτέλ, νεφροστομίας και παράλληλα να αυξήσουν την οσηλεία του ασθενούς. Τελικά, σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτά τα μη αθώα συγκρίματα είναι πολλαπλάσια, τα συναντούμε δηλαδή πιο συχνά στην εξωσωματική λειτουργία παρά στις επεμβατικές μεθόδους. Αξίζει να γίνει μια αναφορά επίσης στην εξωσωματική λειτουργία ως συμπληρωματική μέθοδος της διαδερμικής για την αντιμετώπιση των κοραλιοειδών λίθων. Πρόσφατες δημοσιεύσεις από μεγάλα ενδρολογικά κέντρα, αλλά και η δική μας προσωπική εμπειρία οδηγεί σε μια τάση προς χρήση πολλαπλών παρακεντήσεων με τη διαδερμική σε συνδυασμό με μια επαναληπτική συνεδρία με το εύκαμπτο νεφροσκόπιο για την αντιμετώπιση των κοραλιοειδών λίθων, κάτι το οποίο είναι σε βάρος τελικά της συνδυασμένης θεραπείας της διαδερμικής με την εξωσωματική. Πάντως, σε καμιά περίπτωση η εξωσωματική λειτουργία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία σε κοραλιοειδούς λίθους, αφού τα ποσοστά των ελεύθερου λίθου είναι πολύ κάτω του 50%. Εδώ βλέπουμε πόσο επιθετική συμπεριφορά ακολουθούμε με τη διαδερμική λιθοληψία, προκειμένου να καθαρίσουμε τον νεφρό από όλα τα συγκρίματα για να αποφύγουμε την υποτροπή. Όσον αφορά τη χρήση της λιθοληψίας της εξωσωματικής αποκλειστικά για τους λίθους του ουρητήρα, το ποσοστό ελεύθερων λίθων στη διεθνή βιβλιογραφία κυμαίνεται στο 80% μετά από εξωσωματική λιθοληψία. Όμως, μετά από μια προσεκτική ματιά στις δημοσιεύσεις, φαίνεται ότι τα ποσοστά δεν είναι τόσο ψηλά όσο αναφέρουν οι υποστηρικτές της μεθόδου, είναι χαμηλότερα. Μάλιστα, με μεγάλη διακύμανση, βλέπετε 63, 60, 59%. Επίσης, με αξιόλογα ποσοστά επαναληπτικής συνεδρίας, καθώς και αξιόλογα ποσοστά ανάγκες συμπληρωματικών επεμβάσεων. Αντίθετα, είναι εμφανής πλέον η υπεροχή της ουρητηροσκοπικής λιθοληψίας σε λίθος του κάτρου τριμωρίου ειδικότερα, μάλιστα με πολύ χαμηλό ποσοστό επαναληπτικής συνεδρίας και, όπως γνωρίζετε, στους περισσότερους ασθενείς μία συνεδρία είναι αρκετή με την ουρητηροσκοπική λιθοληψία. Θεωρητικά, είναι ελάχιστη επεμβατική μέθοδος. Ας αναλογιστούμε όμως, ας εξετάσουμε ένα καθημερινό κλινικό σενάριο για να δούμε αν πραγματικά είναι ελάχιστη επεμβατική μέθοδος ή όχι. Έστω ότι έχουμε να χτυπήσουμε έναν ασθενή με ένα λίθο μεγέθους 1,5 με 2 εκατοστό. Ο κύριος Περιμένης λέει ότι είναι λογικό να τοποθετήσουμε και συνετό να τοποθετήσουμε ένα πικτέλ. Πρώτη επεμβατική πράξη. Εν συνεχεία, ακολουθεί η συνεδρία της λιθοληψίας, δεύτερη επεμβατική πράξη. Συνήθως το 30 με 40% θα απαιτήσει και μια δεύτερη συνεδρία, τρίτη επεμβατική πράξη. Είναι γνωστό σε όλους ότι χρειάζεται περίπου 3 με 6 μήνες παραμονή του καθετήρως και στην πλειοψηφία αυτών των ασθενών, το 80%, έχουν συμπτώματα από το κατώτερο ουρολογικό, κύριε Πρόεδρε, που επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Μέχρι την αποβολή του λίθου, μετά το μεσολάβητο διαστήματος, θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε
για το Big Tail. Τέταρτη επεμβατική πράξη. Εάν λοιπόν αναλογιστεί αυτό το καθημερινό κάποιο το σενάριο αυτό, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τάσεις για τη διαδρομική ηλεκτροληψία και τις τεχνικές βελτιώσεις στον ενδρολογικό εξοπλισμό, τότε πραγματικά θα μπορούσε να καταλήξει το συμπέρασμα ότι η επεμβατικότητα είναι συγκρίσιμη. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε τα τεχνικά προβλήματα όσον αφορά τον εντοπισμό του λίθου. Οι υποστηρικτές της μεθόδου της αξιωματικής ηλεκτροληψίας αναφέρουν ότι αποτελεί αυτή την ασφαλέστερη μέθοδο αντιμετώπισης λιθίας του μπουροποιητικού συστήματος. Δεν θα πρέπει όμως να λησμονούμε και να παραβλέπουμε το γεγονός ότι σε ένα ποσοστό 63-85% των ασθενών που υποβάλλονται σε εξωσωματική λιθοληψία εμφανίζουν κάποια μορφή νεφρικές βλάβες. Μάλιστα, οι μη αναστρέψιμες βλάβες μπορούν να προκαλέσουν αρτηριακή υπέρταση σε ένα ποσοστό 1-8%. Είναι γνωστή η σχέση της λιθοληψίας με τον καρδιακό ρυθμό, ενώ πρόσφατα μετά από αυτή τη μελέτη της Mayo Clinic, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην ενεργοποίησή της για την πρόκληση ζαχαρόδος διαβήτη. Κύριε Κατσίκα, κινδυνεύεται από ζαχαρόδο διαβήτη. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η εξωσωματική λιθοληψία, σε συνδυασμό με την ελάχιστη πρόοδο της τεχνολογίας όσον αφορά τους καινούργιους λιθοθρύπτες, είναι ίσως μια υπερεκτιμένη μέθοδος για την αντιμετώπιση της λιθίας του ρουπητικού συστήματος και βέβαια το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος είναι κατοχυρωμένο εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά όπως γνωρίζετε, σαν βορειοελλαδίτης, άλλο γάλα και άλλο καβάλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.